Λοιπόν, αν μου επιτρέπεις να πω, να κάνω μια αναφορά για την Ουκρανία, γιατί θα έχουμε εξελίξεις, έχουμε αποδείξεις τι έγινε με τους πυράβλους και έχουμε μια αλλαγή στάσης της Αμερικής προς την Ουκρανία μετά αυτή τη συμπεριφορά, ας πούμε, της ηγεσίας της Ουκρανίας, που κατά κάποιο τρόπο επιδιώκανε την εμπλοκή του ΝΑΤΟ και ένα πυρηνικό ολοκαύτωμα στην πραγματικότητα. Λοιπόν, να ξεκινήσω από αυτό και μετά να καταλήξω στην Τουρκία, η οποία έχουμε αλλαγή της υψηλής στρατηγικής της Τουρκίας από το 2023 και μετά. Και όλα αυτά θα δείτε, αυτά που έχουν σχέση με την Τουρκία κουμπώνουν σε αυτά που βλέπουμε σήμερα. Λοιπόν, όπως είχαμε πει την άλλη φορά, Αντρέα, και επιβεβαιωθήκαμε, το βλήμα ήταν από πύραυλο S-300, ήταν παλιό, ήταν ο τύπος 5V55K, και δηλαδή 78-82 κατασκευάστηκε και είχε εμβέλεια 75 χιλιόμετρα. Άρα λοιπόν ο ισχυρισμός ότι μπορεί να είναι ρωσικός, μα οι Ρώσοι βομβαρδίζανε, κάνανε πυραυλική επίθεση από αποστάσεις χιλίων χιλιόμετρων και ούτω καθεξής, με πυράβλους κρούιζ, δηλαδή τους καλίμπρ, από την Κασπία θάλασσα και από τον Εύξηνο Πόντο και από ορισμένες περιοχές στην Ανατολική Ουκρανία. Εν πάση περιπτώσει, αυτός ο πυράβλος, να πούμε το εξής, επειδή έχουμε και εμείς τέτοιους πυράβλους, και ήθελα να ρωτήσω ένα συμμαθητή μου που ήταν και διοικητής στο πεδίο βολής της Κρήτης και τους ξέρει αυτού. Μου λέει, ένας πυράβλος τέτοιος μπορεί να εκραγεί πάντα στον αέρα, ποτέ δεν επιδιώκουμε να μας πέσει το έδαφος κλπ. Γι' αυτό υπάρχουν συστήματα. Με τέσσερους τρόπους. Πρόσχρωση επί του στόχου. Δηλαδή, πάμε να αναχαιτίζουμε έναν πύραυλο ή ένα αεροσπλάνο. Δεύτερον, με λειτουργία delay fuse proximity. Δηλαδή, να περάσει δίπλα, να σκάσει και με τα θράσματα να εξολοθρέψει το στόχο. Τρίτον, με ελεγχόμενη καταστροφή μετά από 6-8 δευτερόλεπτα ανεξέλεγκτης πτήσης. Δηλαδή, είναι οργανωμένο έτσι. Και με αυτοκαταστροφή λόγω απώλειας από το ραντάρ της κατεύθυνσης. Δηλαδή, ο πύραυλος, κατά κάποιο τρόπο, είναι ένα έξυπνο εντός εισαγωγικών πράγμα, το οποίο το έχουν κατασκευάσει έτσι ο αντιεροπορικός, να μην μας πέσει τα κεφάλια, αν χάσει το στόχο. Λοιπόν, υπάρχει πιθανότητα ο πύραυλος αυτός, βγαίνοντας από το κάνιστρο, να έσπασαν τα πτερύγια κλπ. Και να άλλαξε κατεύθυνση. Τότε, στα 6 δευτερόλεπτα, έπρεπε να είχε αυτοκαταστραφεί. Δεν έγινε αυτό το πράγμα. Και έπεσε στο πολωνικό έδαφος. Για να πέσει στο πολωνικό έδαφος, πρέπει ή να το είχαν στρίψει προς τα εκεί, ή η συστοιχεία των πυράβλων να ήταν κοντά στα πολωνο-ουκρανικά σύνορα. Και το ερώτημα είναι, τι δουλειά έχει ένα σύστημα αντιεροπορικό να είναι κοντά στα πολωνικά σύνορα? Διότι οι βομβαρδισμοί γινόταν στο Λβίβ, που ήταν γύρω στα 75 χιλιόμετρα από τα πολωνικά σύνορα. Άρα, όταν αναχαιτίζουμε, οι συστοιχίες πάνε μπροστά από την πόλη. Δηλαδή, οι ουκρανικές συστοιχίες δεν ήταν πίσω από το Λβίβ, αλλά ήταν μπροστά για να προλάβουν. Άρα, σωστή ήταν η τοποθέτηση των Αμερικάνων πάνω σε αυτή την ιστορία. Δηλαδή, πάμε όμως στα δικαιά μου. Αυτό θέλω να πω, και βλέπουμε ότι η αιμονή των Ουκρανών και ιδίως του κυρίου Ζελένσκι. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Μα δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Όχι, μπορούσε, Αντρέα. Μα ήδη ίσα τον ΝΑΤΟ το δικαιολόγησε. Δεν φταίει η Ουκρανία. Λέει, η Ρωσία αυτή που έκανε τον πόλεμο. Αυτός γιατί επέμενε να εμπλέξει τον ΝΑΤΟ? Διότι στην ουσία, αν φαινόταν ότι η Ουκρανία, η Πολωνία έχει βληθεί με πυραυλικά συστήματα της Ρωσίας, τότε σύμφωνα με το άρθρο 5, όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ συσπυρώνονται και αντιμετωπίζουν την απειλή. Ναι, στρατηγέ, με αυτό ακριβώς. Ναι, ναι. Ήταν η ευκαιρία του να κάνει αυτή την κίνηση. Ναι, αλλά και να μπλέξει πλέον σε μια πυρηνική καταστροφή. Βγαίνει λοιπόν, προσέξτε, βγαίνει στο Fox News ο Κάρλι Όλσον, ο Τάκερ Κάρλσον στο Fox News και λέει το εξής. Λέει, απαράδεκτο, είχε ένα κατεβατό εναντίον του κυρίου Ζελένσκι και λέει, θα μπορούσε, λέει, με την αμετροϊπή συμπεριφορά του να προκαλέσει ένα παγκόσμιο πόλεμο και να σκοτωθούν εκατομμύρια Αμερικανοί.
Ποιος τον ακούει? Ναι, όχι τον ακούει. Α, σου απαντάω. Ποιος τον ακούει αυτή τη στιγμή στη γωνία που βρίσκεται, θα στηρίξει οτιδήποτε. Ναι, και θα ωραία. Κάνει απονενοημένες ενέργειες. Πολύ ωραία. Αντρέα, εγώ θέλω να. Εγώ δεν θέλω ούτε να κατηγορήσω ούτε να δικαιολογήσω την ενέργεια. Δεν μπορούμε να μπούμε σε ιδιαίτερη ανάλυση. Σημαίνω την αλλαγή στάσης των Αμερικανών και γιατί το λέω αυτό. Διότι βλέπω και στο New York Times αλλά και σε άλλες εφημερίδες να υπάρχουν άρθρα εναντίον του κυρίου Ζελένσκι. Λοιπόν, που σημαίνει, και μάλιστα υπάρχουν και ερωτηματικά και αναλύσεις, λέει, αλλάζουν στάση οι Αμερικανοί. Τι να κάνουν. Και φαίνεται ότι αλλάζουν στάση. Αφού βλέπουν μια φυτοπαθολογική κατάσταση. Ακριβώς. Κάποια στιγμή. Τι να κάνουν. Να γελιοποιηθούν και οι ίδιοι. Λοιπόν. Θέλει κάτι να σε ρωτήσει ο Λεωνίδας. Όχι, να προσθέσω θέλω σε αυτό το όλο το παιχνίδι που λέμε. Μπορεί να μην πέτυχε, ας πούμε, πέτυχε εισαγωγικά το παιχνίδι με τον πύραυλο. Γίνεται όμως και ένα άλλο παιχνίδι πολύ επικίνδυνο με το θέμα των πυρηνικών. Και δεν λέω μόνο για το πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια, όπου δέχεται συνέχεια στοχευμένα πυρά από το δήλωσε ο ίδιος ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Και προφανώς τα πυρά αυτά προέρχονται από την ουκρανική πλευρά. Αλλά και μια επικίνδυνη δήλωση που έκανε ο επικεφαλής της Ρώσικης Επιτροπής Ενέργειας, της Ροζατόμ, ο οποίος είπε ότι το Κίεβο φαίνεται ότι είναι πρόθυμο να δεχθεί εισαγωγικά ένα περιορισμένο πυρηνικό χτύπημα. Και έρχεται καπάκι πριν από μερικές μέρες η δήλωση του Μακρόν, ο οποίος τι λέει, η Γαλλία δεν θα απαντήσει με πυρηνικά σε περίπτωση που ο Πούτιν πλήξει την Ουκρανία με τακτικά πυρηνικά. Δηλαδή κάνει λήπτα σχέρασης ο Μακρόν. Καλά, και δεν είναι μόνο ο Μακρόν, έρχεται και ο Μπορέλ, ο οποίος ποιος είναι, ο επίτροπος, ο υπουργός εξωτερικών άτυπος, ας πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τι λέει, εάν η Ρωσία προχωρήσει σε χρήση πυρηνικών όπλων κατά της Ουκρανίας, η απάντηση της Δύσης δεν θα είναι πυρηνική. Θα είναι, λέει, θα υπάρξει απάντηση, αλλά δεν θα είναι πυρηνική. Δηλαδή, ο Μπορέλ κάποιες... με τι πυρηνικά θα βαρέσει. Μόνο ο Μακρόν μπορεί να βαρέσει. Ναι, γι' αυτό λέει απάντηση της Δύσης. Μόνο ο Μακρόν έχει πυρηνικά και ήταν ο καθήλων αρμόδιος να μιλήσει. Κανένας άλλος δεν έχει πυρηνικά στην Ευρώπη. Λοιπόν, βλέπουμε μια περίεργες δηλώσεις που περνάνε σχεδόν απαρατήρητες και περίεργα παιχνίδια. Και μην ξεχνάμε ότι εάν θέλουν, όπως ακούγεται ότι υπάρχουν κάποιες προεργασίες για να γίνει μια συμφωνία, θα πρέπει να υπάρχει μια κόκκινη γραμμή. Και όταν ο Ζελένσκι λέει ότι θέλει να φτάσει μέχρι την Κριμαία, αυτό είναι αδύνατο να υπάρξει σαν κόκκινη γραμμή, αλλά πρέπει να φύγει από τη μέση του Ζελένσκι. Και εκεί παίζεται ένα παιχνίδι. Λεωνίδα, εκεί ήθελα να καταλήξω ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια της Δύσης, γιατί λέει, και το γράφουν πάρα πολλές εφημερίδες, αυτό ήθελα να σου πω, ότι το Κίεβο, λέει, ξεπερνάει πλέον την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες, γίνεται ανεξέλεγκτος και από την άλλη μεριά είναι αμήλικτη σε απαιτήσεις για νέα όπλα και βοήθεια και εξετάζεται μια νέα κατάσταση πλέον. Επίσης, διαβάζοντας και ουκρανικό τύπο, διάβαζα λοιπόν την Ουκραίνσκα Πράβδα, έλεγε το εξής, ότι πριν μιλήσει ο κύριος Ζελένσκι στο G20 την προηγούμενη εβδομάδα, την Τρίτη, οι Αμερικανοί, λέει, έκαναν μια πρόταση στην Ουκρανία και στη Ρωσία για συνομιλίες, αλλά βέβαια αυτά τα οποία έλεγε η Ουκρανική εφημερίδα έλεγε λίγα πράγματα. Φαίνεται όμως ότι, διαβάζοντας και τον Αμερικανικό τύπο, ότι η Αμερική με τη Ρωσία είχαν συμφωνήσει για να αφήσει τη Χερσόνα η Ρωσία, γι' αυτό έγιναν αυτά που σας έλεγα, τα στρατιωτικά παράδοξα που φύγανε χωρίς να πέσει πυροβολισμός, που ήρθαν οι Ουκρανοί χωρίς να πέσει πυροβολισμός κλπ. Με σκοπό να γίνει μια χειρονομία καλής θέλησης για να καθίσουν στο τραπέζι να συζητήσουν. Και βέβαια έρχεται η ομιλία του κυρίου Ζελένσκι στους G20, που χάλασε όλο το παιχνίδι και αρχίσανε οι πυραυλικές επιθέσεις.